Με τον ΑΟΤ να αγνοεί τη νίκη από την πρεμιέρα και να μην έχει πάρει ακόμα τρίποντο στο τυμπάκι, και τον ΑΟΑΝ να προέρχεται από απρόσμενη ισοπαλία με τον Καραβά, η σημερινή του μονομαχία στο τυμπάκι είχε των προτέρων τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι αγιονικολιώτες στα πρώτα λεπτά φώναξαν για πέναλτι σε ανατροπή του Ιατρούδη από τον Γερακιό, ενώ είχαν την ευκαιρία στο 11ο λεπτό με Ιατρούδη και Γελοσάν για να προηγηθούν. Τα κατάφεραν τελικά στο 24 σε μια φάση όπου υπάρχουν παράπονα από τον ΑΟΤ για το φάουλ που υπέδειξε ο διαιτητής Χρυσουκλάκης και από το οποίο ξεκίνησε τον γκολ. Με παίκτη του ΑΟΑΝ να είναι τραυματία στο γήπεδο, οι συμπαίκτες του εκτέλεσαν γρήγορα το φάουλ την ώρα που οι παίκτες του ΑΟΤ είχαν σταματήσει. Με τον Σένκα να βρίσκει τον Οκάι και εκείνος να σκοράρει για το 0-1. Η σημαντικότερη ευκαιρία του ΑΟΤ στο πρώτο ημίχρονο ήταν με τον Καλογερά, ενώ στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και πίεσαν για τον γκολ της σοφάρισης. Στο 47 η εκτέλεση φάουλ από τον Κουρουθιανάκη δεν βρήκε στόχο και παρόμοια κατάληξη είχε το φάουλ του Αζίζη στο 64. Δύο σπουδαίες ευκαιρίες για τον ΑΟΤ χάθηκαν στο 67 με τον Καλογερά και στο 69 με τον Αζίζη, με το 0-1 να παραμείνει στον τυμπάκι. Σκορ που δεν άλλαξε ούτε στο 82 με τον Σαββουιδάκη να αγγίζει την ισοφάριση. Στις καθυστερήσεις ο ΑΟΑΝ είχε δύο φάσεις, με Χαλκιαδάκη και Τσιλεδάκη, με τη λήξη του αγώνα να βρίσκει μεγάλη νικήτρια την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Μπήκε ένα υπέροχο γκολ. Έχασε και ο αντίπαλος φυσικά κάποιες ευκαιρίες. Χάσαμε και εμείς. Μετά παίχτηκε κάποιο παιχνίδι λίγο πιο ροκ, όπως γίνονται σε αυτές τις καταστάσεις. Και θεωρώ ο αγωνιστικός σκορ σε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα. Αλλά μπορώ να πω ξανά συγχαρητήρια στους παίκτες. Στο τέλος θα καταντήσω γραφικός, θα λένε πολλοί. Δυστυχώς για άλλη μια φορά, στα δικά μου μάτια, η ομάδα μου δεν πήρε αυτό που άξιζε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα ξέραμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, με τους ίδιους στόχους με εμάς. Πληρώσαμε μια αδράνεια ή την εξυπνάδα του Σέγκα εκεί που ένα γρήγορο φάουλ που έπαιξε. Θέλω να το δω όμως λίγο, γιατί έχω την εντύπωση ότι ήταν αρκετά μετρά πιο μπροστά η μπάλα από ό,τι είχε γίνει το φάουλ.